Γεια σας κορίτσια, τι ωραία που νιώθω που κάνω πάλι βίντεο, γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο και ενώ ήθελα να ανεβάζω πιο συχνά, τελικά κατέληξα να μην ανεβάζω. Τουλάχιστον προσπαθώ να κάνω ένα βίντεο την εβδομάδα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα βίντεο για να σας δείξω πως εγώ βάζω make-up, concealer, κάνω σκιάσεις, βάζω bronzer, βάζω ρουζ και βάζω και highlighter. Αυτά. Δεν είμαι make-up artist, δεν είμαι καμία ειδική, ωστόσο γυναίκα είμαι. Το προσπαθώ, το ψάχνω και είπα να σας δείξω το δικό μου τρόπο, γιατί υπήρχαν αρκετά κοριτσιά ομολογουμένως που μου το ζήτησαν αυτό το βίντεο και είπα επιτέλους να το κάνω. Αρχικά να πω ότι το βίντεο είναι με ένα πινέλο, χρησιμοποιώ τα χέρια και μόνο ένα πινέλο, συγκεκριμένο είναι αυτό. Είναι από τη Rainbow Priorities. Είναι ένα οικονομικό πινέλο σχετικά και κατέληξε να είναι και πολύ χρηστικό. Δεν θυμάμαι πόσο κάνει, αλλά συνήθως βάζει 50% σε αυτά τα πινέλα στα Sephora, οπότε βγήκε πολύ οικονομικά. Είναι ένα flat πινέλο. Χρησιμοποιείται καθαρά για προϊόντα σε μορφή σκόνης, δηλαδή αν πάτε να βάλετε make-up με αυτό, το έχετε διαλύσει. Όπως είπα, είναι flat και το χρησιμοποιώ και για πούδρα και για bronzer και για σκιάσεις και για... bronzer είπα, και για σκιάσεις και για ρουζ. Αυτά. Γενικά να πω ότι δεν υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικοί κανόνες στο μακιγιάζ. Εκτός του ότι το μακιγιάζ πρέπει να σας κάνει να δείχνετε ωραιότερες και όχι να δείχνετε χειρότερα από ό,τι θα ήσασταν αν ήσασταν άβαφες. Για μένα είναι ο κυριότερος κανόνας. Τώρα, πού θέλετε να βάλετε το ρούς, πού θέλετε να βάλετε τη σκιά, τι προϊόντα θα χρησιμοποιήσετε, τι πινέλα θα χρησιμοποιήσετε, όλα είναι στο δικό σας χέρι. Προσωπικά, ειδικά για τα πινέλα, πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να έχουμε πολλά πινέλα, απλά πινέλα που να μας βολεύουν. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να έχουμε πινέλο για το foundation αν μας βολεύει να το βάζουμε με τα χέρια. Νομίζω δεν πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία το ότι χρειαζόμαστε όλα αυτά τα πινέλα και ουσιαστικά να μπορούμε να κάνουμε την ίδια δουλειά με τα χέρια μας. Προσωπικά, π.χ. εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να βάζω το foundation αυτό εδώ με τα χέρια. Λειτουργεί καλύτερα με τη θερμότητα των χεριών. Άλλο make-up είναι πιο ωραίο να το απλώνεις με πινέλο. Είναι στην προσωπική κρίση του καθενός. Οπότε, εγώ χρησιμοποιώ ένα πινέλο για να σας δείξω ότι μπορεί να γίνει και με μόνο ένα πινέλο και θα σας δείξω αυτό που κάνω εγώ. Εγώ και μόνο εγώ. Η ταπεινή Μαρία που ξέρει κάποια πράγματα από μακιγιάζ, περισσότερα από άλλες, λιγότερα σίγουρα από κάποιες άλλες, αλλά αυτό θα σας δείξω σήμερα και πάμε να αρχίσουμε αμέσως. Λοιπόν, θα αρχίσουμε με το make-up μας. Εγώ χρησιμοποιώ τη Estée Lauder το Double Wear, είναι ένα πάρα πολύ καλυπτικό make-up που πάει να πει ότι όταν το δέρμα είναι και στα καλύτερά σου δεν χρειάζεται καθόλου concealer, σε βγάζει ασπροπρόσωπη. Βάζω μικρή ποσότητα γιατί είναι αρκετά πυκνό και πολύ καλυπτικό. Βάζω ελάχιστο, απλά για να καλύψω τις περιοχές του προσώπου μου που έχουν πιο πολύ ανάγκη. Γενικά δεν είμαι άνθρωπος που θα παραγεμίσει το πρόσωπό του με πάρα πολύ make-up, γιατί έχω πάρα πολλούς σπόρους και νιώθω ότι το πολύ προϊόν πάνω τους τονίζει. Οπότε ουσιαστικά αυτό που θέλω να καλύψω εγώ είναι οι δυσχρωμίες, οι κοκκινίλες και αν τυχόν εμφανιστεί και κανένα σπυράκι έχουμε και το concealer. Λοιπόν, βλέπετε, δεν έχω βάλει καθόλου εδώ. Εδώ δεν έχω βάλει, γιατί αυτές οι περιοχές είναι γενικά πιο καλές. Εκεί που εμφανίζω προβλήματα είναι εδώ που έχω τους σπόρους, γύρω από τη μύτη, λίγο στο μέτωπο, στο πηγούνι, αυτά. Τώρα κοιτάω κάτω γιατί έχω τον καθρέφτη, δεν τον έχω βάλει καλά και δεν μου αρέσει, εκεί είναι καλύτερα. Τώρα περνάμε στο concealer. Άλλοι λένε, άλλοι. Μου έχουν κάνει πολλά σχόλια ότι το concealer μπαίνει πριν από το foundation. Άλλες μου έχουν πει ότι μπαίνει μετά. Προσωπική μου άποψη, όπως σας είπα, μπορούμε να κάνουμε στο μακιγιάζ ό,τι θέλουμε. Προσωπικά πιστεύω, δεν είμαι make-up artist, αλλά πιστεύω ότι, και το βλέπω και στο δέρμα μου, όταν έχω μαύρους κύκλους,
Βάζω το κονσίλερ πριν το make-up για περισσότερη κάλυψη. Όταν θέλω λάμψη, βάζω το κονσίλερ μετά το make-up. Τώρα θα χρησιμοποιήσω ένα κονσίλερ της Essence. Γυρνάει έτσι, είναι το Stay All Day. Και το χρησιμοποιώ κυρίως για να δώσω λάμψη στο πρόσωπό μου. Ειδικά τα πρωινά που έχουμε κοιμηθεί 5 ώρες ας πούμε, ένα κονσίλερ είναι ό,τι πρέπει. Κάνω αυτό το τριγωνάκι για να με βοηθήσει καλύτερα να δω την περιοχή που θέλω το κονσίλερ. Και απαλά με το δάχτυλό μου, λένε ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτό το δάχτυλο, εμένα δεν με βολεύει καθόλου, είμαι σαν κουλή να κάνω έτσι, αλλά επειδή αυτό ασκεί τη μικρότερη πίεση, λένε ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτό. Ωστόσο σε καθημερινή βάση δεν το κάνω, κακώς. Χρησιμοποιώ αυτό. Και βάζω και γύρω από τη μύτη, γιατί εκεί είμαι λίγο κόκκινη. Και τώρα, με ένα πιο καλυπτικό κονσίλερ, εδώ έχω δύο σπυράκια, εδώ. Όταν έχω σπυράκι πάω με ένα πιο καλυπτικό κονσίλερ, συνήθως σε μορφή stick, όπως είναι αυτό εδώ, τη Self. Και πατάω από πάνω. Και εξαφανίστηκε. Γενικά, πάνω στα σπυράκια, όταν τα σπυράκια δεν είναι πάρα πολύ μεγάλα, χρησιμοποιώ stick, γιατί είναι αυτό που μένει σχετικά με άλλα concealers, δηλαδή και να τρίψεις το πρόσωπό σου και λίγο να κουμπίσεις έτσι, δεν πρόκειται να φύγει εύκολα σε σχέση με ένα πιο liquid, σε πιο υγρό concealer. Και τώρα, εγώ δεν είμαι της πούδρας άνθρωπος, γιατί δεν είμαι πάρα πολύ λιπαρή. Ωστόσο, βάζω πούδρα στην περιοχή που ξέρω ότι κάποια στιγμή της ημέρας θα βγάλω μια λιπαρότητα. Ουσιαστικά όμως δεν βάζω καμία πολύ καλυπτική πούδρα. Βάζω αυτή εδώ, αυτή την εποχή. Είναι από τη Fit Me. Είμαι στο νούμερο 125 και βάζω στη μύτη, στο μέτωπο και λίγο στο πηγούνι. Προσπαθώ να μην βάζω καθόλου στα μάγουλα, γιατί εμένα μετά από πόρα δείχνει πάρα πολύ cakey όλο το αποτέλεσμα, δηλαδή πολύ πουδρένιο και πολύ ψεύτικο, και όταν πέφτει και ο ήλιος πάνω σου και φαίνονται όλα, δεν θέλεις να δείχνεις έτσι. Τώρα φτάσαμε σε ένα πολύ καλό σημείο που εγώ θα βάλω bronzer και θα κάνω και τις σκιάσεις μου, τις βασικές σκιάσεις που κάνω εγώ κάθε μέρα. Τίποτα το ιδιαίτερο, δεν είμαι επαγγελματίας, είναι κάτι που νομίζω όλες μπορούμε να κάνουμε σπίτι μας και η πιο... και η κοπέλα που δεν μπορεί να βάλει και κραγιόν, ας πούμε, που δεν νομίζω να υπάρχει, είναι πάρα πολύ εύκολο. Το να βάζεις bronzer από το να κάνεις κοψίματα είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Ωστόσο μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα δύο προϊόν, έτσι, ένα bronzer, ένα ρουζ σε προσκαφέ απόχρωση για κοψίματα. Εγώ χρησιμοποιώ αυτό εδώ το δίσκο της Nova που είναι από τα Sephora και είναι το bronzer τους και είμαι στο medium, το νούμερο 2. Λοιπόν, αρχικά να πω ότι bronzer βάζω σχεδόν κάθε μέρα γιατί είμαι πάρα πολύ άσπρη. Το πώς βάζεις bronzer είναι εντελώς διαφορετικό, όπως είπα, από το να κάνεις κοψίματα. Εγώ για να βάλω bronzer κάνω αυτό ακριβώς που θα έκανα όπως ήμουν το καλοκαίρι. Πηγαίνετε σε ένα βίντεο που έχω κάνει το καλοκαίρι για να δείτε πού ακριβώς με χτυπάει ο ήλιος και πού μαυρίζω. Με χτυπάει πάρα πολύ στο μέτωπο. Πάρα πολύ. Δηλαδή, συνήθως το μέτωπό μου είναι εντελώς διαφορετικό χρώμα από όλο το υπόλοιπο πρόσωπο. Οπότε, παίρνω και βάζω στο μέτωπό μου. Όχι τίποτα τραγικό να φαίνομαι σαν Ινδιάνα, αλλά εκεί που ουσιαστικά με χτυπάει ο ήλιος. Λοιπόν, και τώρα βάζω στη μύτη. Πάρα πολύ κοκκίνισμα στη μύτη. Εντάξει, τώρα εμείς δεν θέλουμε όμως να κοκκινήσουμε, θέλουμε να είμαστε ηλιοκαμένες φυσικά. Και εδώ. Εκεί που με χτυπάει ο ήλιος.
Η αλήθεια είναι ότι το χειμώνα που είμαι κατάλευκη δεν κάνω πολύ έντονο αποτέλεσμα όπως τώρα. Και λίγο στο πηγούνι. Θέλουμε απλά να βάλουμε λίγο χρώμα στο πρόσωπό μας. Το καλοκαίρι όμως χρησιμοποιώ πιο σκούρο μπρόζερ και φυσικά πιο έντονο. Και πιο σκούρο make-up, οπότε όλο το αποτέλεσμα γίνεται πιο έντονο. Λοιπόν. Εμένα γενικά το bronzer είναι το αγαπημένο μου. Θεωρώ ότι μου αρέσει πιο πολύ το bronzer γιατί μπορείς να το βάλεις και σαν ρουζ. Δηλαδή αν μου έλεγες ρουζ ή bronzer, σίγουρα θα διάλεγα bronzer. Αυτά. Είναι τόσο απλό, δεν κάνω τίποτα άλλο κάθε μέρα. Και παραλείπω και την πούδρα μερικές φορές και βάζω μόνο bronzer. Τώρα, για να κάνουμε κοψίματα. Τα κοψίματα τα κάνουμε, βασικά είναι μία φανταστική τέχνη που ειλικρινά ο πρώτος make-up artist που ανακάλυψε ότι μπορείς να κάνεις sculpt στο πρόσωπο, δηλαδή να μπορέσεις να αντολαξεύσεις με την τέχνη του μακιγιάζ, του βγάζω το καπέλο και πιστεύω όλες οι γυναίκες και οι make-up artists του κόσμου. Αυτό που κάνω εγώ είναι πάρα πολύ απλό. Προσπαθώ να κάνω να φαίνονται τα μάγουλά μου πιο λεπτά. Δεν θέλει μεγάλη μαϊστρία. Αυτό που κάνω είναι με αυτό το πινέλο, εντάξει δεν χρησιμοποιώ πάντα αυτό το πινέλο, όταν βιάζομαι χρησιμοποιώ αυτό το πινέλο, με την άκρη. Πώς να σας το δείξω τώρα. Λοιπόν, για να μην τυφλωθείτε. Λοιπόν, με αυτή εδώ την άκρη, βάζω λίγο στο πινέλο μου, βλέπετε εδώ, ρουφάω μάγουλο και από την περιοχή του κροτάφου μέχρι και τη μέση του ματιού, δεν θέλουμε να πάει πιο μπροστά, γιατί θα δείχνουμε σαν το σημαδεμένο, μέχρι την αρχή της κόρης του ματιού, δηλαδή κάπου εδώ, τραβάμε μία γραμμή. Δεν ξέρω αν το πιάνει η κάμερα, εγώ πάντως στον καθρέφτη το βλέπω. Λοιπόν, έχουμε τραβήξει μία γραμμή και αρχίζουμε και σβήνουμε προς τα πάνω ομοιόμορφα. Επειδή θα βάλουμε και ρούζ, θέλουμε αυτό, το ρούζ από το contouring που λέμε, γιατί όλο αυτό που κάνει στο πρόσωπο λέγεται contouring, να μην ξεχωρίζει καθόλου. Αν φαίνεται ότι έχεις μία γραμμή έτσι μπαμ μπαμ, τελείωσε. Καλύτερα να κάτσεις σπίτι σου. Λοιπόν, οπότε εγώ το ανεβάζω προς τα πάνω και βάζω και λίγο εδώ. Και από την άλλη το ίδιο. Παίρνω εδώ στο πινέλο μου που κάνει γωνία και τραβάω μια γραμμή. Είναι πάρα πολύ εύκολο και αν το βάλετε στην καθημερινή σας ρουτίνα, θα δείτε ότι μετά δεν είναι τίποτα. Και σβήνω προς τα πάνω. Και στους κροτάφους. Και αυτό ήταν όλο το contouring που κάνω. Καθημερινά, πανεύκολο, όλες μπορούμε να το κάνουμε, μην το φοβάστε. Και γενικά δίνει μια άλλη οπτική γωνία στο πρόσωπο, δηλαδή κάνουν τα μάγουλα να μπαίνουν πιο μέσα και να πετάγεται αυτό εδώ το κόκαλο που θέλουν όλες να πετάγεται και που άλλες κάνουν πλαστική για να είναι πιο φουσκωμένο αυτό εδώ. Οπότε γιατί όχι. Τώρα, μπορείς να... ένας από τους τρόπους και το δείχνουν πάρα πολλές κοπέλες για να κάνεις να φαίνεται η μύτη σου πιο μικρή είναι να βάλεις... να κάνεις κοψίματα εδώ, δηλαδή να πάρεις ένα πινέλο πιο μικρό και να κάνεις δύο γραμμούλες εδώ που θα αρχίζουν από τα φρύδια, θα τελειώνουν εδώ και βάζεις και λίγο εδώ τους ώστε να δώσεις το εφέ μιας πιο λεπτής μύτης. Ωστόσο, επειδή εμένα η μύτη μου δεν είναι τόσο μεγάλη, αλλά είναι πάρα πολύ τσουλιθρωτή, πάρα πολύ μακριά, οπότε αν το κάνω αυτό θα φαίνεται σαν τσουλήθρα σε πάρκο αναψυχής, ειλικρινά, δεν μου πάει καθόλου, οπότε βάζω λίγο bronzer πάνω για να την κάνω πιο μικρή και αυτό ήταν όλο. Και πάμε στο ρουζ. Γενικά ρουζ μπορούμε να βάλουμε παντού.
Εκτός από τους αγκώνες, όχι πλάκα κάνω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπορούμε να το βάλουμε με όποιο τρόπο μας βολεύει εμάς, με όποιον τρόπο μας αρέσει. Νομίζω δεν υπάρχει κάποιος κανόνας. Και δείτε πιο έμπειρους make-up artist, θα δείτε ότι το βάζουν ανάλογα με το πρόσωπο. Δηλαδή, ψάχνουμε και βρίσκουμε το πρόσωπό μας. Έχουμε πλατή πρόσωπο, κάνουμε μία γραμμή ρους. Έχουμε πιο μικρό πρόσωπο, βάζουμε λίγο στα μαγουλά μας. Αυτό που προσωπικά εμένα μου αρέσει να κάνω και με έχει βολέψει, και θα σας το πω, είναι ότι όταν το ρουζ είναι πάρα πολύ έντονο, δηλαδή είναι ροζ, είναι μοβ, είναι πορτοκαλί, προσπαθώ να το βάζω στα μήλα μου ακριβώς. Δηλαδή δεν το περνάω προς τα πίσω. Όταν το ρουζ έχει μια βάση πιο καφέ, που πάει να πει ότι είναι λίγο πιο υγιεινό, πιο φυσικό, το βάζω παντού, από εδώ μέχρι πίσω. Αυτό που θα χρησιμοποιήσω εγώ τώρα είναι ένα πολύ έντονο ρουζ. Είναι το Flare Power από τη MAC. Είναι ένα ρουζ το οποίο σου δίνει αίσθηση υγείας. Και παίρνω το πινέλο μου, χαμογελάω και βάζω ακριβώς τα μήλα. Βλέπετε ότι ήδη δίνει ένα πολύ ωραίο κόκκινο. Αν αυτό το κόκκινο το έβαζα μέχρι πίσω, θα φαινόμουν αηδία. Ειλικρινά, ό,τι και να λέτε, θα φαινόμουν αηδία. Δεν θα φαινόταν καταρχάς φυσικό αποτέλεσμα. Σκουπίζω το πινέλο μου να φύγει όλο το περίτο προϊόν και τώρα κάνω ένα ωραίο blending. Ούτως ώστε να ενωθεί λίγο με το bronzer και να μην φαίνομαι σαν να έχω προσπαθήσει πάρα πολύ για το αποτέλεσμα. Και για να τελειώσω, τελειώνω με το highlighter. Λοιπόν, το highlighter είναι κάτι καινούριο σε όλες μας. Τουλάχιστον σε εμάς που δεν έχουμε πολλά χρόνια στο μακιγιάζ. Προσωπικά εγώ το γνώρισα τα δύο τελευταία, τρία τελευταία χρόνια. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει ή δεν ήξερα καν ότι είναι για την ηλικία μου. Το highlighter είναι αυτό που μας δίνει φως στο πρόσωπο και μας κάνει έτσι να δείχνουμε λίγο πιο γκλαμουράτες. Η αλήθεια είναι ότι δεν αρέσει σε όλες. Ωστόσο, εμένα προσωπικά από τότε που το ανακάλυψα μου αρέσει. Η αδερφή μου πάλι μου λέει ότι είμαι σαν ιδρωμένη κάθε φορά που το βάζω. Αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το εφέ που δίνει. Όταν είναι πιο φυσικό την ημέρα, όταν είναι λίγο πιο έντονο τη νύχτα και ειλικρινά βγαίνει απίστευτο στις φωτογραφίες, δίνει αποτέλεσμα επαγγελματικής φωτογράφησης και μπορώ να πω ότι το τι highlighter θα χρησιμοποιήσουμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά highlighters, τι έχω πάθει, είναι στην κρίση του καθενός. Εμένα προσωπικά μου αρέσουν όλα. Μου αρέσουν και σε υγρή μορφή, τα οποία τα φοράω πιο πολύ το καλοκαίρι. Μου αρέσουν και σε compact μορφή, τα οποία είναι για πιο φυσικό αποτέλεσμα την ημέρα. Υπάρχουν και highlighters τα οποία τα αναμειγνύουμε με το foundation, ώστε να δώσουμε μια πιο λαμπερή αίσθηση σε όλο το πρόσωπό μας. Εγώ αυτό που θα χρησιμοποιήσω τώρα είναι από τη MAC το Soft and Gentle. Είναι ένα πάρα πολύ γνωστό highlighter και ειλικρινά αν θέλετε να επενδύσετε σε κάτι καλό που θα σας μείνει και για πάρα πολύ καιρό, αξίζει νομίζω. Είναι για πιο ανοιχτές επιδερμίδες και μεσαίες επιδερμίδες και με το δαχτυλάκι μου παίρνω λίγο και θα κάνω highlighting στην περιοχή ακριβώς στο κόκαλο του μάγουλου, πώς λέγεται εδώ, ακριβώς αυτό το κόκαλο που έχουμε κάτω από το μάτι. Δεν θέλουμε να πάει ούτε πάνω στο μάτι, ούτε πάρα πολύ κάτω. Θέλουμε να φωτίσουμε αυτή την περιοχή που ουσιαστικά όπως θα αντανακλούσε ο ήλιος, δηλαδή αν έπεφταν οι ακτίνες του ήλιου, το πρώτο πράγμα που θα χτυπούσε θα ήταν αυτό εδώ το κόκαλο. Οπότε θέλουμε να φωτίσουμε αυτή εδώ την περιοχή. Αυτό είναι το μόνο που κάνω. Επίσης, μου αρέσει, όταν δεν είμαι πάρα πολύ βαμμένη, να βάζω κάτω από το φρύδι. Το ανασηκώνει το φρύδι πάρα πολύ ωραία. Και ακριβώς εδώ, πάνω από τα χείλη, δίνει εφέ λίγο πιο σαρκώδους χιλιού. Αυτά ήταν, δεν κάνω κάτι άλλο.
Νομίζω ότι όταν έχουμε μια πολύ ωραία βάση προσώπου, το τι θα κάνουμε μετά είναι τελείως αδιάφορο. Όταν το πρόσωπο μας φαίνεται πολύ λαμπερό, πολύ ωραίο, πολύ αψεγάδιαστο και λίγο μάσκαρα να βάλουμε και ένα κραγιονάκι, είμαστε μια χαρά. Νομίζω είναι μια πάρα πολύ ωραία τέχνη να μπορείς να κάνεις ένα καλό μακιγιάζ και ειλικρινά είναι τέχνη, αλλά πρέπει να τη χρησιμοποιούμε ούτως ώστε να αναδείξουμε τα ωραία μας σημεία και όχι για να γίνουμε κάτι που δεν είμαστε. Οπότε ας ψαχτούμε όλες στο μακιγιάζ, να δούμε τι μας πάει, τι όχι και νομίζω μπορούμε να κάνουμε την ήδη ομορφιά μας λίγο, λίγο καλύτερη. Αυτά από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Θα το πούμε πάλι με νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά!